Αυτός είναι ο Νικόλας. Όπως καταλαβαίνετε, έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στα γλυκά. Για ελάτε προς τα δω. Ξεκινάμε. Και αυτή είναι η τάξη. Μπορεί ο καθένας να είναι διαφορετικός, αλλά όλοι μαζί κάνουν μια πολύ ωραία παρέα. Όλοι. Τι θα το έλεγα. Μια μικρή παρέα μας δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Δεν ακούει κανέναν. Ούτε τον ζαχαροπλάστη που αυτή τη στιγμή μας κάνει ξενάγηση στο εργαστήρι του. Και φυσικά είναι πάντα έτοιμη να κοροϊδέψει όποιον βρει μπροστά της. Να, αυτή η επίσκεψη όμως στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής θα τους αποκαλύψει ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Ένα μυστικό που θα αλλάξει τη ζωή τους. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της γεύσης. Σήμερα θα μυρίσετε και θα γευτείτε υλικά που ανακάλυψαν άνθρωποι διαφορετικοί. Από τις ερήμους της Αφρικής μέχρι τους οριζόνες της Κίνας. Και από τα δάση του Αμαζονίου μέχρι τις κοιλάδες της Ευρώπης. Υλικά τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, όταν τα ενώσετε μαζί, η γεύση τους θα σας απογειώσει. Για περάστε μέσα στο εργαστήριό μας, παρακαλώ. Σήμερα θα κάνουμε μια τάρτα γλυκιά. Φυσικά, μην περιμένετε πολλές οδηγίες. Δεν είμαι εγώ από αυτούς τους εύτης τηλεόρασης. Η συνταγή, όπως και το αποτέλεσμα, εξαρτάται από εσάς. Και μην ξεχνάτε, το κάθε υλικό έχει την αξία του. Στη ζαχαροπλαστική, όπως και στη ζωή μας, τίποτα δεν είναι λίγο ή μικρό ή άσχημο ή παράξενο, όταν από το κάθε τι αναδεικνύουμε την αξία του και το συνδυάζουμε αρμονικά με τα υπόλοιπα υλικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε θαύματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! Χρόνου. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Η απέσια γεύση αυτής της τάρτας έμεινε στο μυαλό των παιδιών για πολύ καιρό. Οι άλλες ομάδες που είχαν σεβαστεί τα υλικά τους δημιούργησαν υπέροχες γεύσεις. Από εκείνη τη μέρα οι μικροί μας φίλοι άλλαξαν μυαλό. Αποφάσισαν να γίνουν οι καλύτεροι ζαχαροπλάστες, να συνδυάζουν τα πιο απίστευτα υλικά και να δημιουργούν γεύσεις που θα γλυκαίνουν τις πιο χαρούμενες παρέες. Τις παρέες που ξέρουν να σέβονται το σημαντικότερο υλικό του κόσμου. Τον άνθρωπο. Thank you.
ενθουσιασμένα.